Έκκληση σε κάθε αρμόδιο φορέα να δρομολογήσει λύσεις σε μια σειρά από ζητήματα που αφορούν στην ασφάλεια και στην ατομική προστασία των παιδιών τους στις ώρες του σχολείου, απευθύνει η Ένωση Γονέων Μαθητών του Δήμου Ρεθύμνου, με αφορμή τις πρωτόγνωρες καταστάσεις που επικρατούν λόγω κορονοϊού. Πέρα από τη σχολιαστική καθαριότητα των σχολικών μονάδων που αξιώνουν, οι γονείς ξεκαθαρίζουν πως είναι αδύνατο να επιβαρυνθούν οι ίδιοι και τα έξοδα για τα τεστ κορονοϊού, στα οποία θα πρέπει να υποβάλλονται τα παιδιά τους σε περίπτωση που εμφανίσουν συμπτώματα ίδια με αυτά του κορονοϊού. Ζητάμε και από την πολιτεία να υπάρχουν σχολίατροι και νοσηλευτές στα σχολεία, να γίνονται αυτά τα τεστ δωρεάν, να τα καλύπτουν τα ασφαλιστικά ταμεία, ούτως ώστε να μην συνοστίζεται και μεγάλος κόσμος στο νοσοκομείο, για να μην έχουμε τα έξοδα σε βάρος στις τσέπες των γονέων. Καμπανάκι κρούν όμως οι γονείς και στο ΚΤΕΛ, από το οποίο ζητούν τη δρομολόγηση επιπλέον λεωφορείων, ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός που, όπως λένε, παρατηρείται σήμερα στα λεωφορεία, που μεταφέρουν μαθητές κυρίως εντός του αστικού ιστού. Είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο, αρκεί να μας ενημερώσετε, απαντά το ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου. Τα αστικά λεωφορεία συνωστίζονται τις ώρες σχολάσματος, τις ώρες αιχμής των μαθητών το πρωί και το μεσημέρι, που είναι κολλητά μέσα στα λεωφορεία και δεν τηρούνται οι συγκεκριμένες αποστάσεις. Έχουμε ζητήσει από το ΧΤΕΛ να διορθωθούν αυτά και να μπει και δεύτερο λεωφορείο που χρειαστεί και τρίτο, για να μην υπάρχει συνωστισμός μέσα στα λεωφορεία, να ακολουθούμε τις οδηγίες που λέει ο ΕΟΔΗ. Στο κομμάτι της πληρότητας, εμείς ακολουθούμε τη νομοθεσία, όπως αυτό προβλέπεται από το πρωτόκολλο, και είμαστε κατά 99% σύνομοι. Δεν έχουμε εντοπίσει προβλήματα τα οποία δεν μπορούμε να λύσουμε. Από εκεί και πέρα είμαστε εδώ, είμαστε ανοιχτοί. Όποιος θέλει μπορούμε να έρθει να καταθέσει το πρόβλημα που έχει εντοπίσει και δεν το έχουμε δει εμείς, να το συζητήσουμε και αν είναι να το λύσουμε. Οι γονείς των μαθητών αξιώνουν να μπει οριστικό τέλος και στο πρόβλημα με τα πολυάριθμα τμήματα μαθητών, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει. Αν μπορούμε να βρούμε τρόπο ώστε να σπάσουν τα τμήματα σε μικρότερους μαθητές, γιατί βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις εδώ στο Δήμο μας να υπάρχουν τμήματα των 25, των 27 και των 22 παιδιών, από τη στιγμή που δεν μπορούμε να πούμε ότι τηρούνται τόσο πολύ τα μέτρα σχολαστικά, παρά μόνο φορώντας τις μάσκες. Τη συγκεκριμένη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Δεν μπορούν να βρεθούν αίθουσες. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ θα ζητήσω, ας πούμε, από το Υπουργείο, αν μπορεί να μας ακούσει, τουλάχιστον κάποια 27 που λέμε τμήματα, αν μπορούσε κάτι να γίνει. Δηλαδή, να σπάσουν. Σε κάθε περίπτωση, οι γονείς των μαθητών του Μητροπολιτικού Δήμου στο Ρέθυμνο υποστηρίζουν πως το επόμενο βήμα θα είναι οι δυναμικές κινητοποιήσεις εκ μέρους τους, σε περίπτωση που δεν εισακουστεί η φωνή τους.